Γεια σας. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για την ένταση. Η ένταση είναι ένα δημιούργημα των φυσικών για να μπορούν να εκφράσουν το χώρο που λέγεται πεδίο. Άρα, η ένταση ήταν ένα διάνυσμα στο οποίο μας έδειχνε ανάλογα με την πυκνότητά του πόσο ισχυρό είναι το πεδίο σε κάποιο σημείο. Τώρα όμως, εγώ δεν μπορούσα να γεμίσω το χώρο μου συνέχεια με διανύσματα. Ήταν λίγο αδιανόητο. Άρα, τι έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να τα ενώσω αυτά τα διανύσματα όλα μαζί σε μία γραμμή. Άρα, γύρω από ένα φορτίο, ας πούμε θετικό, δεν θα μπορούσα να βάλω εκατομμύρια διανύσματα που θα μου δείχνουν πώς πάει η ένταση σε κάθε σημείο του. Άρα, τι έκανα εγώ? Πήρα μία γραμμή, την οποία έβαλα πάνω και ένωσα όλες τις εντάσεις. Αυτές οι γραμμές ονομάστηκαν δυναμικές γραμμές. Και τι χαρακτηριστικά έχουν? Τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής. Η ένταση σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής θα είναι εφαπτώμενη. Άρα, φέρνοντας την εφαπτώμενη με τη φορά της γραμμής, θα μπορώ να βρω την ένταση σε κάθε σημείο. Άρα, ήταν καθαρά για διευκόλυνση των φυσικών οι δυναμικές γραμμές και μπορούσαν να μου εκφράσουν το πεδίο. Πώς θα μου το εκφράσει το πεδίο? Για να δούμε. Όσο περισσότερες γραμμές είχα, τόσο πιο ισχυρό θα ήταν το πεδίο. Και τι άλλο? Δύο γραμμές δεν θα μπορούσαν να τέμνονται, γιατί εκείνο το σημείο θα έχει δύο εφαπτώμενες. Μία από τη μία γραμμή και μία από την άλλη. Άρα, ένα σημείο δεν γίνεται να έχει δύο εντάσεις. Άρα, τα χαρακτηριστικά των δυναμικών γραμμών θα είναι ότι μπορεί να μου εκφράσει το πεδίο. Η ένταση είναι εφαπτώμενη στις γραμμές σε κάθε σημείο τους. Και τι άλλο? Δύο δυναμικές γραμμές δεν μπορούν να αντέπνονται ούτε να εφάπτονται. Τώρα, για να δούμε λίγο γραφικά και σε απεικόνηση πώς είναι οι δυναμικές γραμμές γύρω από κάθε φορτίο. Στην πρώτη περίπτωση θα θεωρήσουμε ένα θετικό φορτίο. Το θετικό φορτίο τι έχει? Γραμμές που ξεκινάνε από το φορτίο και πάνε προς τα έξω. Τώρα θα μεταβάλουμε λίγο την τιμή του θετικού φορτίου αυξάνοντάς τη και θα παρατηρήσουμε ότι οι γραμμές αυτές πυκνώνουν. Άρα, πρώτη παρατήρηση, όσο πυκνώνουν οι γραμμές, τόσο πιο ισχυρό είναι το πεδίο. Μετά, μπορούμε να θεωρήσουμε ένα αντίστοιχα αρνητικό φορτίο. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι οι γραμμές αλλάζουν φορά και πάνε προς το αρνητικό φορτίο. Αν μεταβάλουμε πάλι την τιμή του μέτρου του, θα αυξήσουμε, θα δούμε πάλι ότι οι γραμμές αυτές πυκνώνουν και μας δείχνουν ότι έχει μεγαλώσει το πεδίο. Άρα, η πυκνότητα των γραμμών μου δείχνει και πόσο ισχυρό είναι ένα πεδίο σε κάποιο σημείο του. Δεύτερη περίπτωση. Ας θεωρήσουμε τώρα ότι υπάρχουν δύο φορτία. Άρα, δύο φορτία, το ένα θετικό και το άλλο αρνητικό. Στην αρχή θα πάρουμε τις δύο τιμές να είναι ίσου μέτρου. Άρα, τα φορτία είναι ίσου μέτρου και την παρατηρούμε ότι το πεδίο αλλάζει γύρω τους. Οι γραμμές τώρα ξεκινούν από τα θετικά και καταλήγουν στα αρνητικά φορτία. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Να αρχίσουμε να μεταβάλουμε την τιμή, ας πούμε, του αρνητικού φορτίου. Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μετατόπιση των γραμμών προς το αρνητικό φορτίο και όσο αυτή η τιμή μικραίνει, τόσο και κάποιες γραμμές δεν καταλήγουν στο αρνητικό φορτίο, αλλά συνεχίζουν προς το άπειρο. Άρα, έχουμε μια διαμόρφωση του πεδίου ανάλογα την τιμή που έχουν τα φορτία. Στην επόμενη περίπτωση μπορούμε να πάρουμε δύο όμοια φορτία. Στην αρχή, ας είναι θετικά. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε το εξής. Ότι τα πεδία τώρα υπάρχει μία αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Προσπαθούν ένα να εξοδηρώσει το άλλο. Άρα, οι γραμμές τι κάνουν? Αποχθούνται ουσιαστικά. Κοιτάξτε και το γράφημα. Με αποτέλεσμα, κάποιο σημείο στη μέση, αφού τα φορτία είναι ίσα, να μην δέχεται καθόλου ένταση. Επειδή οι εντάσεις εκεί είναι ίσες και αντίθετες. Άρα, εκεί ουσιαστικά το πεδίο έχει ένταση 0. Δεν υπάρχει πεδίο. Αν όμως το ένα φορτίο μειωθεί, τότε επειδή δεν μπορεί να βάλει την ίδια ένταση με το άλλο στη μέση, θα παρατηρήσουμε το σημείο που έχουμε μηδενισμό της έντασης, θα πλησιάσει σιγά σιγά προς το μικρότερο φορτίο. Όμως, στην περίπτωση που μεταβάλλουμε πάλι το αρνητικό φορτίο μειώνοντας το 1 από τα 2, θα δούμε μια μετατόπιση αυτού του σημείου, εκεί που δεν υπάρχει ένταση, προς τη μεριά πάλι του μικρότερου. Αυτό φαίνεται καθαρά γιατί σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχουν καθόλου δυναμικές γραμμές. Άρα, δεν υπάρχει καθόλου πεδίο, η ένταση είναι 0.
Άρα αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα βήμα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε λίγο τη μεθοδολογία μας που θα κάνουμε στα επόμενα βίντεο και να βρίσκουμε ένα σημείο στο οποίο η ένταση θα είναι 0 ή αν βάλουμε ένα τρίτο φορτίο, αυτό το τρίτο φορτίο εκεί θα ισορροπεί, δηλαδή δεν θα δέχεται καμία δύναμη. Άρα αυτό θα είναι μια κατηγορία ασκήσεων που θα την ονομάσουμε ισορροπία τρίτου φορτίου ή σημείο ανάμεσα σε δύο φορτίο που έχει ένταση 0, για το οποίο θα υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία σε επόμενο βίντεο. Η παραπάνω διαπίστωση θα μας βάλουμε στα δύο φορτία που θα έχει ένταση 0. Αυτό θα είναι το ίδιο σημείο στο οποίο αν βάλω ένα τρίτο φορτίο, αυτό δεν θα δέχεται δυνάμεις. Η συνισταμένη δύναμη θα είναι 0 και θα ισορροπεί. Θα το δούμε όμως σε ένα παρακάτω βίντεο, τη μεθοδολογία που θα κάνουμε για αυτή την κατηγορία ασκήσεων, που θα ονομάζεται ισορροπία τρίτου φορτίου ή σημείο ανάμεσα σε δύο φορτία που η ένταση είναι 0, και θα έχουμε σαν παράδειγμα το παραπάνω γράφημα.